Σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς από την αστυνομία δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, ο 27χρονος που ζούσε στο Μακριχώρι πήγε σε σπίτι φιλικών του προσώπων στο χωριό Προάστιο της Καρδίτσας. Μέσα στο σπίτι λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε νεκρός από φιλικά και συγγενικά του πρόσωπα. Γύρω του υπήρχε μια λίμνη αίματος, ενώ δίπλα του βρέθηκε και μια κυνηγητική καραμπίνα. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία και άρχισαν οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Οι αστυνομικοί πάντως έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο δολοφονικής ενέργειας. Εξάλλου την Παρασκευή βρέθηκε νεκρός σε ορεινή περιοχή των Αγράφων 50χρονος Καρδιτσιώτης, ο οποίος είχε να δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη Τρίτη. Ο 50χρονος βρέθηκε πυροβολημένος και για τα αίτια του θανάτου του εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.